Εναρμονίζονται πλέον τα κριτήρια που ισχύουν για έμφυα και φόρο εισοδήματος για την αναγνώριση εκτόσεων και απαλλαγών στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Με απόφαση Πιτσιλή, ορίζεται ότι στο εξής, από φέτος κιόλας, η πιστοποίηση αναπηρίας για τον έμφυα δεν θα γίνεται με ειδικούς όρους και απαιτήσεις, αλλά με βάση όσα ορίζονται για τη φορολογία εισοδήματος κάθε χρόνο. Έτσι και στο εξής, προκειμένου να αναγνωριστούν οι απαλλαγές 100% από τον έμφυα που ισχύουν για άτομα με αναπηρία, θα ισχύει ότι ισχύει και για τη φορολογία εισοδήματος. Συγκεκριμένα, για φέτος ισχύει ότι χορηγείται έκπτωση 100% επί του έμφυα στο φορολογούμενο, τίνει τον σύζυγο ή οποιαδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του που έχει αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω, εφόσον πληρούνται σωρευτικά και οι λοιπές προϋποθέσεις εισοδήματος και περιουσίας. Πάντως, να σημειωθεί πως ακόμα δεν υπάρχει επίσημη απόφαση. Για άλλη μια φορά έχει καθυστερήσει λίγο η ενημέρωση, η οποία θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη, και μάλιστα προς τους δικαιούχους που απαλλάσσονται ενδεχομένως από τον έμφυα ή ενδεχομένως το πώς θα γίνεται η φορολόγηση των ακινήτων μέσω έμφυα. Αυτό που γνωρίζουμε βέβαια ως επίσημος φορέας υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία πλέον, ξέρουμε ότι ό,τι ίσχυε πέρυσι τελικά θα ισχύσει και φέτος όσον αφορά την απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία από το λογαριασμό αυτό, δηλαδή από τον φόρο των ακινήτων, δηλαδή ότι τα άτομα με αναπηρία, 80% ποσοστό αναπηρίας και εισόδημα 12.000 ευρώ ατομικό και προσαυξανόμενο με 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, σύζυγο, ανήλικα παιδιά κτλ., και το μέγιστο των τετραγωνικών των οποίων μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα άτομο με αναπηρία είναι τα 150 τετραγωνικά μέτρα, τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να έχει κάποιος προκειμένου να απαλλαχθεί από τον έμφυα. Βέβαια, όλο αυτό προαπαιτεί η απόφαση της αναπηρίας, το οποίο βεβαιώνει το ποσοστό και την πάθηση, να είναι περασμένο στη φορολογική δήλωση μέσω του λογιστή και της εφορίας, ώστε αυτό μέσω τάξης να γίνεται αντιληπτό από το τάξης, ώστε το εκαθαριστικό που έρχεται για τον έμφυα να είναι μηδενικό. Σε αντίθετη περίπτωση, καλούμε όλα τα άτομα με αναπηρία, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή το 80% ποσοστό αναπηρίας, τα 12.000 ευρώ ως εισόδημα και τα 150 τετραγωνικά μέτρα της ακίνητης περιουσίας, και εφόσον αυτό είναι περασμένο στη φορολογική δήλωση, να επικοινωνούν τόσο με την εφορία αλλά και με τους λογιστές τους, αν σε αντίθετη περίπτωση τους έρχεται να πληρώσουν κάποιο ποσό στον έμφυα. Θέλω να πω ότι για άλλη μια φορά το αναπηρικό κίνημα, μετά από τις αλλεπάλληλες προσπάθειες που έκανε, κατόρθωσε να διατηρήσει το αφορολόγητο για τα άτομα με αναπηρία και δει τον έμφυα στα ποσά και στα δεδομένα που υπήρχαν τα προηγούμενα έτη.